Ο πρόεδρος για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι είναι πρόεδρος της μιας συγκεκριμένης παράταξης, μιας μικρής παρέας θα έλεγα, 10 ατόμων. Δεν εκπροσωπεί το σώμα, διότι είναι, έχει αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Κάτι το οποίο έχει δηλώσει με ανακοίνωσή του σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και η παράταξη του κ. Χατζηθεοδόρου. Ο άνθρωπος αυτός δεν λειτουργεί με βάση τον νόμο και έχει αποδειχθεί αυτό. Προφασίζεται ότι δεν τηρούν τα μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται οι δημοσιογράφοι και εν ολίγοις φημώνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα θέλει να μάθει η κοινωνία το τι θα συζητηθεί σήμερα σε ένα τόσο μεγάλο σοβαρό και πολύ σοβαρό θέμα όπως είναι το Γενικό Πολεμικό Σχέδιο. Δυστυχώς σε αυτές τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες που έχει ακολουθήσει ο πρόεδρος, ολισθαίνει κάθε φορά και θεσμικά. Έχει καταντήσει να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο σαν μια μικρή παρέα ανθρώπων οι οποίοι μόνοι τους αποφασίζουν. Εμείς δεν πρόκειται να το δεχτούμε και το ανοιχτούμε αυτό. Ήδη με την πρόταση που έχει κάνει ο Χατζηθεοδόρου, είναι πρόταση μορφή στο πρόσωπό του. Του υπενθύμησα, δεν στα μέσα φυσικά να το ακούσατε, ότι είχε δηλώσει ο ίδιος ο πρόεδρος σε παλιότερες συνεδρίες ότι οποιοδήποτε του κάνει οποιαδήποτε μορφή, έστω και ένα άτομο, θα παραιτηθεί για λόγους ευθυξίας. Δυστυχώς δεν συνάδουν οι πράξεις με τα λόγια του, αλλά την επιμένα από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει όχι τόσο υψηλό πολιτικό ύφος. Καταδικάζεται αυτές τις φασιστικές νοοτροπίες τις οποίες ζήσαμε πριν από λίγα λεπτά στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτόν τον τρόπο προφασιζόμενος πρωτόκολλα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Δυστυχώς είστε ο δεύτερος που το λέτε αυτό, διότι εγώ πρώτος συνέβησα μέσα, τον είχε κατηγορήσει για φασιστικές νοοτροπίες και φασιστικές βασική λειτουργία. Διότι δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο που να απαγορεύει οποιονδήποτε δημοσιογράφο να παρευρίσκεται στην αίθουσα όταν κρατούνται οι αποστάσεις και τα μέτρα. Το κανάλι σας, εσείς ο ίδιος ως δημοσιογράφος, ήσταν σε πολύ μακρινή απόσταση από το υπόλοιπο σώμα και μάλιστα και άλλοι συνάδελφοι θα μπορούσαν να έρθουν και να τραβήξουν και να καλύψουν τη συνεδρίαση. Προφανώς θέλουν να φημώσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θέλουν να μάθει η κοινωνία το τι συμβαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπατε, ποιο είναι το θέμα της ημερησίας διάταξης που θα συζητήσουμε. Γενικό πολεμικό σχέδιο, ένα γενικό πολεμικό σχέδιο στη φάση Β2, ένα γενικό πολεμικό σχέδιο το οποίο, να ξέρετε, σχεδιάζεται από το 2007. Είναι μια πολύ σημαντική σημερινή απόφαση, η οποία φυσικά και συμφωνούμε όλοι μας. Δυστυχώς όμως δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες και οι δημότες της Ξάνθης να ακούσουν, να μάθουν και να το επεξεργαστούν μέσα από την φωνή των μέσων μαζικής ενημέρωσης.